Πώς εκτιμάει το Κομμουνιστικό Κόμμα που πάντα τα αναλύει αυτά με πολύ προσοχή, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι ακόμα ένα επεισόδιο από τη γεωγραφική μας θέση ή είναι κάτι καινούργιο αυτή τη φορά? Κοιτάξτε, για αυτό το επεισόδιο μπορεί να πει κανείς ότι εντάσσεται μέσα σε μια πολιτική που χρόνια την ακολουθεί η Τουρκία. Μια πολιτική που ενισχύεται από τους ιμπεριαλιστές που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, τόσο τους Ευρωπαίους όσο τους Αμερικάνους, φυσικά και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι παίζουν παιχνίδι σε αυτή την περιοχή. Μυρίζουν πετρέλαιο, μυρίζουν πλουτοπαραγωγικές πηγές και φυσικά θέλουν να αρπάξουν αυτές για λογαριασμό των πολυεθνικών και των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων. Βεβαίως, πολύ σπουδαίο ρόλο παίζουν και περιφερειακές δυνάμεις. Και η δική μας η αστική τάξη παίζει σε αυτό το παιχνίδι και η αστική τάξη της Τουρκίας που είναι πολύ επιθετική, προκλητική. Η αστική τάξη, λέτε, παίζει για την εκμετάλλευση του πετρελαίου, έτσι, για του φυσικού αερίου. Ακριβώς. Όχι βέβαια για λογαριασμό των λαών, αλλά για λογαριασμό των πολυεθνικών. Και αν θέλετε, ανήσυχος πρέπει να είναι και ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί. Και από τη στάση βεβαίως των κυβερνήσεων, αλλά και από το ρόλο των ιμπεριαλιστών που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, αρκεί να μοιράσουν τους λαούς για τα δικά τους συμφέροντα. Η Τουρκία παίρνει θάρρος από αυτή την υπόθεση. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, κύριε πολίτη, ότι το ΝΑΤΟ αμφισβητεί κυρίαρχα δικαιώματα της ελληνικής επικράτειας, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι και η Τουρκία ενθαρρύνθηκε πάρα πολλές φορές σε αυτή την κατεύθυνση. Η Κύπρος διχοτομημένη είναι. Η υφαλοκρηπίδα αμφισβητείται. Το Αιγαίο έχει γκριζαριστεί. Και όλα αυτά ενισχύονται και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικάνους συμπεριαλιστές. Θα ήθελα την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, την οποία παίρνω πάντα πολύ στα σοβαρά, εάν τυχαία συμβαίνει την προεκλογική περίοδο στη χώρα όλο αυτό. Είναι τυχαίο? Τώρα μπορεί να έχει και κάποιες πλευρές που έχουν σχέση, ας πούμε, με μια προεκλογική περίοδο. Δεν είναι το κύριο αυτό. Να σας πω, η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι πιο λαύρος από την συμπολίτευση απέναντι στα ζητήματα που έχουν σχέση με την επιθετικότητα απέναντι στη χώρα. Η αστική τάξη δεν ξέρεις ποιον να επιλέξεις από αυτούς. Ναι. Βεβαίως. Επομένως δεν είναι ζήτημα προεκλογικό. Είναι ένα ζήτημα που σταθερά η Τουρκία παλεύει σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή την κατεύθυνση και παίζει σε πολλά ταμπλό. Απ' τη μια μεριά παίζει με τους Αμερικάνους φυσικά και με τους Ευρωπαίους, και οι Ευρωπαίοι βέβαια δεν παίρνουν θέση καθαρή γιατί έχουν συμφέροντα στην Τουρκία. Αν δεν το 50% της οικονομίας έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παίζουν και με τους Ρώσους από την άλλη μεριά που ξέρετε που θα κάτσει μπίλια στο κουρδικό ανάλογα θέλουν να διαχειρίζονται τα ζητήματα με το Αιγαίο ή από το Αιγαίο να διαχειρίζονται τα ζητήματα με το κουρδικό. Πάντως ο λαός δεν πρέπει να εφησυχάζει και όσοι τον εφησυχάζουν έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη σε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι κριτήριο ψήφου, ξέρετε, για τις εκλογές που έχουμε, για τη στάση που κρατάει και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα απέναντι στους ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικάζει το λαό ότι αυτοί θα δώσουν τη λύση. Ποιοι θα δώσουν τη λύση τώρα? Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, λέτε. Ακριβώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως γιατί δεν ψήφισε την Συμφωνία των Πρεσπών? Κοιτάξτε, αν αυτή είναι μια αριστερή θέση. Κοιτάξτε, κύριε πολίτη, να σας πω. Βέβαια η συζήτηση νομίζω είχε πολλά αντεσού, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είναι προεκλογική και έχει ένταση, κύριε Κουμπούρη. Ναι, εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ουσία, παρά ότι μπορεί να είναι προεκλογική περίοδος, αυτά είναι ουσία ζητήματα. Λοιπόν, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια μεγάλη νίκη του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστών, που η κυβέρνηση αυτή... Έκανε το χατήρι του ΝΑΤΟ η κυβέρνηση, βεβαίως, λέτε. Βεβαίως. Και τα άλλα κόμματα βέβαια, που αντιπαρατίθονται εδώ, δεν είναι σε αντίθεση με τον ΝΑΤΟ και τους υπεριαλιστές. Είναι σύμφωνοι, είναι σύμμαχοι και προσβλέπουν σε αυτή τη συμφωνία, ένα. Δεύτερο, μιλήσατε προηγούμενα για Ευρωστρατό. Mm. Δεν μου λέτε τα Τορνέιντο και τα Μιράζ και τα γαλλικά αεροπλανοφόρα πιανού στρατός είναι, ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν αυτή την περίοδο δραστηριότητα. Στο Ιράκ ποιος βομβάρδιζε, στη Συρία ποιος βομβάρδιζε, στην Ιουγκοσλαβία που είναι Ευρώπη ποιος βομβάρδιζε. Καλά πιστεύει κανείς ότι αν υπάρχει Ευρωστρατός θα προασπίζει τα συμφέροντα των λαών? Λοιπόν, τα συμφέροντα των πολυεθνικών θα προασπίζουν οι στρατοί, όπως και οι νατοϊκοί στρατοί, όπως και ο Αμερικάνικος στρατός και όπως όλοι οι στρατοί. Οι στρατοί και οι κυβερνήσεις υπηρετούν συμφέροντα, πιανούν συμφέροντα. Των πολυεθνικών τα συμφέροντα, του καπιταλισμού. Οι δυνάμεις αυτές που συζητάμε, είτε αυτοπροσδιορίζονται αριστερές είτε δεξιές,
είναι με τον καπιταλισμό. Εμείς δεν είμαστε με τον καπιταλισμό. Ούτε με τον καπιταλισμό που υποστηρίζουν οι Ρώσοι, γιατί είναι ο ίδιος, ούτε με τον καπιταλισμό των Κινέζων, ούτε με τον Αμερικάνων, ούτε με τον Ελληνικό, γιατί είναι ένας. Εν πάση περιπτώσει, συμφέρονται. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε, οι ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους δεν έχουν έρηδες και συγκρούσεις. Πώς δεν έχουν. Έχουν. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι απλό. Η Ευρώπη, η ενιαία και όλα αυτά που λέγονται. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ισχυρός υπεριαλιστικός μηχανισμός που εκφράζει, αν θέλετε, και τις αντιθέσεις, γιατί υπάρχει ανισόμετρη ανάπτυξη στον καπιταλισμό. Δεν είναι η ίδια η ανάπτυξη της Ελλάδας με τη Γαλλία, με τη Γερμανία και με τις άλλες χώρες. Εγώ απλώς θέλω να πω, είναι κριτήριο ψήφου. Κοιτάξτε, και θέλω να τελειώσω και με τις εκλογές. Ναι. Μπαίνει ένα δίλημα τώρα και συζητάμε μπροστά στις εκλογές όλα αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε, δεν θα είναι ντέρμπι το μάτσι, για να τελειώσουμε αυτό. Όπως έλεγαν προηγούμενοι. Δεν είναι ντέρμπι. Όχι, δεν θα είναι ντέρμπι, κύριε Πολίτη. Εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Προηγείται η Νέα Δημοκρατία και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται κτλ. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα πάρει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει αυτή την πολιτική. Ο λαός, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα είναι στην αντιπολίτευση. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά, οι μικροί επαγγελματίες θα είναι στην αντιπολίτευση. Στην κυβέρνηση ποιος θα είναι? Στην κυβέρνηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολυεθνικές, η επιτήρηση, τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι. Μάλιστα. Αυτά θα είναι στην κυβέρνηση και οι λαοί θα είναι στην αντιπολίτευση. Ισχυρό κουκουέ σημαίνει ότι θα είναι ισχυρή αντιπολίτευση για το λαό, γιατί κοιτάξτε, εμείς έχουμε θέμα εξουσίας, πώς το λέω, έχουμε πρόταση εξουσίας. Δεν εκτιμάμε όμως ότι ο λαός είναι έτοιμος να μας δώσει τη λαϊκή εξουσία για να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό, όμως εκτιμάμε ότι μπορεί να μας δώσει δύναμη να αντιπαλέψουμε από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης την καινούργια κυβέρνηση, η οποία θα είναι αντιλαϊκή. Να βάλω σε αυτό το τελευταίο. Μπορεί ο εργαζόμενος να ζήσει σήμερα. Πλούτος υπάρχει. Αυτός ο πλούτος όμως υπάρχει σε άλλες τσέπες. Δεν είναι καλοί ή κακοί οι καπιταλιστές, κύριε Πολίτη. Είναι καπιταλιστές γιατί πρέπει να κερδίσουν. Το κέρδος πρέπει να το κάνουν επένδυση. Την επένδυση πρέπει να την κάνουν εμπόρευμα και όσο πέφτει η αξία της εργατικής δύναμης, τόσο πιο πολλά κερδίζουν. Αυτό βέβαια τους οδηγεί σε αδιέξοδα. Και ο πλούτος δεν μπορεί να κατανεμηθεί δίκαια και φυσικά αδικείται εκείνος που τον παράγει. Αδικείται εκείνος ο παραγωγός του πλούτου. Δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να πάει μακριά. Βέβαια δεν το συνειδητοποιήσει η εργατική τάξη αυτό, ότι μπορεί να πάρει στα χέρια στην παραγωγική βάση και την οικονομία. Αυτό δεν πιστεύουμε ότι θα λυθεί στις εκλογές τώρα. Αλλά στις εκλογές μπορεί να είναι ισχυρό το ΚΚΕ και να παλεύει για δικαιώματα των εργαζομένων που μπορούν σήμερα να ικανοποιήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά και να ανοίγει ένα τέτοιο δρόμο στην κοινωνία.